Να πούμε, έχει υπάρξει αλλαγή. Ναι, ναι. Αδυνατήσατε, Υπουργέ μου. Έχει τρέξιμο, τρέξιμο πολύ. Τι, το μνημόνιο σας αδυνάτησε και εσάς? Το μνημόνιο μας αδυνάτησε όλους τους Έλληνες, αλλά τουλάχιστον... Αλήθεια, αλήθεια, έχετε χάσει πολλά κιλά. Προσπαθώ, προσπαθώ. Κύριε Υπουργέ, τους αδυνάτησε όλους τους Έλληνες, αλλά εσείς τώρα σαν κυβέρνηση, γιατί την πέφτετε σε όλους τώρα όσους αντιδρούν σε αυτό το αδυνάτισμα? Να σας πω γιατί. Διότι αντιδρούν εκείνοι οι οποίοι έχουν ουσιαστικά βάλει τις προϋποθέσεις προκειμένου οι δανειστές να ζητούν αυτά που ζητούν. Θα σας θυμίσω ότι εμείς παλεύουμε αυτή τη στιγμή να προστατεύσουμε από τις ομαδικές απολύσεις τον κόσμο και οι προτάσεις τότε του σημερινού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, ήταν να επιτραπούν οι ομαδικές απολύσεις. Μάλιστα, υπήρχαν υπουργοί τότε οι οποίοι το διαφήμιζαν. Θα σας θυμίσω τη μάχη που γινόταν μεταξύ των υπουργείων. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με την κυβέρνηση έχουν σαν στόχο αυτό το οποίο είπαμε και προεκλογικά. Προστασία δηλαδή των κύριων συντάξεων, προστασία των αδυνάτων, των παιδιών, ιδίως των νέων επιστημόνων οι οποίοι μπαίνουν τώρα στην ζωή, τα παιδιά που δουλεύουν μπλοκάκια και χτύπημα εκεί που υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Καλά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, στις λίστες αυτές οι οποίες έρχονται πλέον και είναι στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών και των Διοικητικών Αρχών υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι δεν κόβαν τα πενιντάρια ή τα κατοστάρια της επισκέψης, τα λεφτά αυτά δεν τα έχουν στην Ελλάδα. Τα έχουν στο εξωτερικό. Να μην τι έχουν κάνει. Υπάρχει κανείς που δεν πιστεύει ότι αυτοί δεν πρέπει να φορολογηθούν? Εμείς τα πληρώσαμε. Και με την ανοχή τη δική μας, αν θέλετε, δεν κόβαν τις αποδείξεις που δεν κόβανε. Αυτά όλα πρέπει να τελειώσουν. Δεν μπορεί κανείς να μην φορολογηθούν αυτοί, αλλά, από αυτό το... αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι... Η μάχη κατά των φοροφυγάδων μας βρίσκει όλους κοντά σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχουν οι συντάξεις που απειλούνται διότι απαιτούν οι τροϊκανοί να κοπούν. Υπάρχουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν τα δίκαια τους. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Πάμε σε ένα-ένα. Όσον αφορά τις κύριες συντάξεις, δίνουμε μάχη και θα την κερδίσουμε τη μάχη αυτή. Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι με την εργοδοτική εισφορά και με την μικρή συνεισφορά των εργαζόμενων, με ένα μικρό ποσοστό, θα καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο υπάρχει στο ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό πρέπει να λυθεί. Και η κυβέρνηση αυτή είναι μια ισχυρή κυβέρνηση με ενωπή λαϊκή εντολή 4 μηνών. Για να κυβερνήσει 4 χρόνια. Η κυβέρνηση αυτή θα το λύσει το ασφαλιστικό. Υπουργέ. Οι άλλοι απλώς κάνανε ανακοινώσεις. Πάμε για τους αγρότες. Όχι, μισό, να ρωτήσω από αυτού. Ναι. Έχετε εσείς, μας λέτε ότι οι δανειστές στις πρώτες κουβέντες που έχετε κάνει κτλ. Δέχονται την αύξηση των εισφορών? Γιατί οι πληροφορίες που ήταν ότι ήταν αρνητικοί. Υπάρχει, ας πούμε, συζήτηση ότι δέχονται έστω όχι 1,5, τουλάχιστον 1% αύξηση? Η πρότασή τους ήταν να κόψουμε συντάξεις. Και η απάντηση της κυβερνήσεως είναι ότι εμείς δεν θα κόψουμε συντάξεις, διότι δεν αντέχει πλέον ο συνταξιούχος. Και βρήκαμε την πρόταση αυτή για την συνεισφορά των εργοδοτικών εισφορών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι συμφωνούν οι εργοδότες. Και με μια μικρή συνεισφορά, ένα μικρό ποσοστό και από τον εργαζόμενο, θα βρεθεί αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο που είναι το gap για να κλείσει το ασφαλιστικό για ψηφιστεί άμεσα. Ναι, παρότι δεν κάνετε εσείς διαπραγματεύσεις, εάν παρόλα αυτά η Τρόικα επιμείνει, η οποία έρχεται μεθαύριο από ό,τι μαθαίνουμε, εάν παρόλα αυτά η Τρόικα επιμείνει να μειωθεί το ποσοστό αυτό του ΑΕΠΤΟ από το 17% στο 11% που είναι ο μέσος όρος Ευρώπης, αυτό λένε αυτοί, τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Το δουνουτού κυρίως. Να σας πω κάτι, αν θέλουμε να πάμε να δούμε το μέσο όρο της Ευρώπης και ποιες είναι οι συντάξεις στην Ευρώπη, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εξισωθούμε με την Ευρώπη. Αλλά ποιες είναι οι συντάξεις στην Ευρώπη? Υπάρχουν συντάξεις στην Ευρώπη 230 και 300 ευρώ. Μπορεί να ζήσει κάποιος συνταξιούχος με 300 ευρώ. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Από την οικονομική κρίση, πολλές οικογένειες ζουν από μία σύνταξη. Υπάρχουν εγγόνια τα οποία συντηρούνται από τη σύνταξη του παππού ή του πατέρα. Αλήθεια. Παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ η σύνταξη δεν έχει να κάνει με την επιβίωση του συνταξιούχου. Έχει να κάνει με την επιβίωση μιας ολόκληρης οικογένειας. Μακάρι να πάει μπροστά η οικονομία. Μακάρι να μην έχουμε τόσους ανέργους όσους έχουμε.
και να μην συντηρούνται από τις συντάξεις των παππούδων. Και τότε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω περικοπή. Και υπάρχουν ταμεία τα οποία είναι υγιή. Γιατί δεν ασχολούνται με τις ένοπλες δυνάμεις? Δεν ασχολούνται με τις ένοπλες δυνάμεις γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα νοικοκυρεμένο σύστημα όπου κανονικά πληρώνουν τις συντάξεις και τα εφάπαξ και έχουμε να τα πληρώσουμε για τα επόμενα 150 χρόνια. Και γι' αυτό εξαιρούνται. Γιατί δεν συζητάμε για ταμεία τα οποία είναι υγιή? Εγώ θα σας πω ότι θα δώσουμε μάχη για τον ΝΑΤ. Ναι. Το ΝΑΤ, αυτή τη στιγμή ένας ναυτικός, ένας πρώτος καπετάνιος, πληρώνει στο ΝΑΤ 2.500 ευρώ το μήνα συνεισφορά για να πάρει σύνταξη 1.500. Εδώ λοιπόν υπάρχουν θέματα τα οποία θα τα διαπραγματευτούμε. Το ΝΑΤ θα παραμείνει χωριστό. Θα το παλέψουμε. Ζητούν την ενοποίησή του. Ναι. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Μα και να σας πω κάτι και με τους αγρότες, αν μπορούσατε. Βέβαια είναι η πρόταση του Κατρούγκαλου που λέει να είναι σε ένα ταμείο. Αν στους αγρότες τους λέγατε ότι ο ΟΓΑ θα παραμείνει, ίσως ήταν μια καλή πρόταση. Και για να σας πω κάτι για τους αγρότες. Ναι. Εδώ πέρα πρέπει τα πράγματα να τα πούμε ανοιχτά πια. Ναι. Οι πραγματικοί αγρότες πράγματι δεν πρέπει να φορολογούνται. Και όχι απλώς να μην φορολογούνται, αλλά να τους δίνονται και τα κίνητρα να παράγουν. Σωστό. Εγώ είμαι υπέρ του αφορολόγητου πετρελαίου στους πραγματικούς αγρότες. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί κάποιοι να έχουν παράλληλο επάγγελμα την αγροτική παραγωγή και την ίδια ώρα να εισπράττουν νίκια, πληρώνοντας φόρο 40% για τα νίκια, αλλά φορολογούμενους αγρότες. Δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίες με πολυκαταστήματα στην επαρχία και την ίδια ώρα να έχουν και 100 στρέμματα να παράγουν και να φορολογούνται το ίδιο με τον αγρότη. Ποια είναι η πρότασή μας λοιπόν? Διαχωρισμός των πραγματικών αγροτών με των μικρών αγροτών, όπου εκείνο δουν όλα τα προνόμια και εκείνοι οι οποίοι έχουν άλλη δραστηριότητα να φορολογούνται με τον συντελεστή το φορολογικό της άλλης δραστηριότητας. Σας λέω κάτι, στείλτε μια κάμερα σήμερα. Αυτό που μοιάζει λογική πρόταση, γιατί δεν έχει τεθεί στο τραπέζι από την κυβέρνηση? Μα αυτό κάνουμε. Είναι μόνο δική σας πρόταση. Όχι, μα δεν είναι δική μας. Αυτή τη στιγμή το διαπραγματευόμαστε αυτό. Και καλεί τους αγρότες ο Πρωθυπουργός να μιλήσουν. Να σας πω κάτι, στείλτε μια κάμερα σήμερα. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, πριν φύγω για την Ιορδανία, γύρισα με το αυτοκίνητο από το Γαλατά, από την Ερμιόνη στο Γαλατά. Ναι. Εάν δείτε εκεί τα δέντρα μας, είναι γεμάτα πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια αμάζευτα. Το λεμόνι, αν πάτε στο Μανάβι, θα δείτε ότι θα το βρείτε με 1,5 ευρώ και θα είναι λεμόνι από το Ισραήλ. Και από τη Χιλή. Και από τη Χιλή. Και από την Ισπανία και από όπου βρεθεί. Γιατί λοιπόν αυτά τα λεμόνια να πεθαίνουν στα δέντρα? Δεν είναι αγρότες αυτοί που τα έχουν? Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Υπάρχουν πραγματικοί αγρότες οι οποίοι τα μαζεύουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν παράλληλο επάγγελμα την αγροτιά, οι οποίοι εισπράττουν 0,4 επιδότηση για το λεμόνι και σου λέει δεν πάνε να τα αφήσουμε να ξεραθούν στα δέντρα. Να με αποτέλεσμα. Αυτοί τώρα που είναι στο δρόμο, είναι οι παράλληλοι αγρότες αυτοί, λέτε? Όχι, υπάρχουν και αγρότες οι οποίοι έχουν ως κύριο επάγγελμα και απόλυτο επάγγελμα την αγροτική παραγωγή και έχουν δίκιο, διότι δεν τα βγάζουν πέρα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μέχρι τώρα εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Γιατί για να πούμε και τα πράγματα όπως είναι. Εάν επιδοτούνται μέχρι σήμερα οι πραγματικοί αγρότες, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά εδώ, σε όλη την περιφέρεια, χρησιμοποιήθηκαν οι επιδοτήσεις προκειμένου να επιδοτούνται και οι μη αγρότες. Ναι. Γι' αυτό εμείς αυτό. Αυτά όλα όμως σου λέει ο άλλος, κύριε Υπουργέ μου, όταν ήσουν αντιπολίτευση και εσύ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα λέγατε. Δεν πηγαίνατε στα μπλόκα να πείτε. Ακριβώς αυτά έλεγα. Εσύ μπορεί να τα έλεγες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έλεγε. Κοιτάξτε κάτι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα σας πω κάτι. Είχα επισκεφθεί το Βελβεντό, όπου εκεί πράγματι μια ομάδα νέων αγροτών είχε κάνει μια πρότυπη μονάδα. Μαζεύαν τα ροδάκινα, τα τυποποιούσαν με ευρωπαϊκά στάνταρ και είχαν τις μεγαλύτερες εξαγωγές και προς τη Ρωσία και προς την Ευρώπη. Το Βελβεντό έγινε το κέντρο και μαζεύανε και φρούτα από όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι αυτό το παιδί από το Βελβεντό, αυτά τα παιδιά από το Βελβεντό τα οποία έχουν δώσει την ψυχή τους και κάνουν μόνο αγροτική παραγωγή, ζητούν αυτή τη στιγμή να τα φορολογήσουμε με ένα ποσοστό το οποίο είναι άδικο και δεν ουσιαστικά βγαίνει το κόστος της παραγωγής.
Γιατί την πληρώνει αυτό το παιδί? Την πληρώνει γιατί είναι κάποιος τύπος ο οποίος κάθεται στα Τρίκαλα, στο καφενείο, έχει 100 στρέμματα, παίρνει την επιδότηση, παίρνει και τις εισπράξεις από τα νίκια και παίζει τάπι στο καφενείο. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε, αν θέλουμε να υπάρχει η πραγματική αγροτική παραγωγή. Αυτό που μοιάζει λογικό που λέτε και που νομίζω ότι και οι ίδιοι οι πραγματικοί αγρότες θα το δεχόντουσαν, δεν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα να μπαίνει στο τραπέζι. Αυτό είναι το μητρό των αγροτών. Το μητρό, μωρέ, πάνω 20 χρόνια τα ακούμε και δεν έχει γίνει ποτέ. Μα γιατί δεν γίνεται τώρα? Να σας πω κάτι. Ναι. Το μητρό των αγροτών ή θα γίνει τώρα ή δεν θα γίνει ποτέ. Διότι αν δεν ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή ο πραγματικός αγρότης, ο οποίος θα βοηθηθεί από τον μαϊμού αγρότη ή αν θέλετε τον παράλληλο αγρότη, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε αγροτική παραγωγή. Γιατί όλα τα λεφτά και όλα τα κιλά που λέγαμε παλιά πηγαίνανε ουσιαστικά σε εκείνους που είχαν ως πάρεργο την αγροτική παραγωγή αλλά είχαν πολύ μεγάλες εκτάσεις. Εδώ πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Οι πραγματικοί αγρότες να βοηθούν. Και εμείς πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι με τις προτάσεις αυτές θα τις δεχτούν και οι αγρότες και οι δανειστές. Υπουργέ, πες μου τώρα κάτι όμως. Γιατί εσύ είσαι συνέτερο σε μια κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα πιθανό πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ανεξαρτήτως τι λες, εσύ πρέπει να γίνει το μητρό, θέλει χρόνο, θέλει τώρα, θέλει άλλο. Εδώ υπάρχει πιθανότητα σε δύο μέρες να έχει κοπήσει σε 40 κομμάτια η χώρα. Να κλείσουν τα σύνορα, να κλείσουν τα μπλόκα, να μην περνάει τίποτα. Τι να κάνετε? Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Εγώ χθες ήμουν με τον Πρωθυπουργό 4 ώρες. Ναι, α. Τι έτσι. Λένε, τι είπατε? Λοιπόν, τι να κάνετε? Συζητάγαμε και βεβαίως τέτοιες προτάσεις τις βάλαμε κάτω και τις συζητήσαμε. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν και το ασφαλιστικό και το αγροτικό και το μεταναστευτικό. Και πού καταλήξατε έτσι, που συζητάγατε 4 ώρες? Και καταλήξαμε σε αρκετές αποφάσεις οι οποίες θα τις δείτε τις επόμενες μέρες να υλοποιούνται. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να καταλάβουν και οι αγρότες ότι είναι η ώρα του διαλόγου. Δεν μπορεί να τους καλεί ο Πρωθυπουργός και αντί να πηγαίνουν να συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό της χώρας, κάποτε πηγαίνανε και ζητάγανε να δουν το σημείδι και τους δέρνανε. Εδώ έρχεται ο Πρωθυπουργός και τους ζητάει να πάνε να μιλήσουν. Να πάνε να μιλήσουν. Και ευχαρίστως και εγώ να εμπλακώ, να βοηθήσω και να μιλήσουμε μαζί τους και να βρούμε λύσεις. Ωραία. Αλλά πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Το να τρενάρουμε πια το ασφαλιστικό και το αγροτικό δεν γίνεται. Μες. Τελείωσε. Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Αυτοί που είναι στα μπλόκα, θεωρείτε ότι είναι αυτοί που παίζουν τάβλη? Όχι, δεν είναι αυτοί. Όχι, δεν είναι αυτοί. Γιατί υπάρχει από κάποιους τουλάχιστον της κυβέρνησης, υπάρχει μια τάση να τα κάνουν λίμπα όλα, να μην αφήσουν τίποτα. Οι αγρότες που φοροδιαφεύγουν όλοι, που είναι τεμπέλδες. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι αγρότες αυτοί οι οποίοι πληρώνουν ουσιαστικά είναι πραγματικοί αγρότες και αυτοί βγαίνουν στα μπλόκα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τον εισοδηματία που έχει και 100 στρέμματα. Διότι ο πραγματικός αγρότης δουλεύει τη γη. Και αυτό που ζητεί είναι το δικαίωμα να επιβιώσει. Yeah. Δεν επιβιώνει όχι επειδή η κυβέρνηση δεν θέλει να επιβιώσει, αλλά επειδή ουσιαστικά αυτά που έχει να εισπράξει, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εισπράττει ο άλλος, ο οποίος δεν έχει αγροτική παραγωγή και αφήνει τα λεμόνια στα δέντρα να ξεραίνονται. Yes. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάμε κοιτάξτε κάτι. Yeah. Εάν μαζέψει ο πραγματικός αγρότης τα λεμόνια που λέμε αυτή τη στιγμή και πάει να τα πουλήσει ως παραγωγός στην αγορά, θα κερδίσει. Ο άλλος ο οποίος δεν έχει ανάγκη παίρνει το 0,4 της επιδότησης και τα αφήναν να πεθαίνουν. Εδώ πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα και μάλιστα εμείς έχουμε την πρόταση, αν θέλετε, να ξαναδημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα αντικαταστήσει την Αγροτική Τράπεζα. Τι λένε οι αγρότες? Ότι δεν έχει, άκουγα και χθες και με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν έχει φάρμακα. Δεν έχει σπόρους, δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει παραγωγή. Γιατί αυτή η χρηματοδότηση που πήρε από την Αγροτική Τράπεζα με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης ουσιαστικά καταργήθηκε. Πρέπει αυτό να αντικατασταθεί. Δεν γίνεται να μην βοηθιέται ο πραγματικός αγρότης να παράγει. Το πετρέλαιο είναι μεγάλο εργαλείο. Είναι, βέβαια. Έτσι. Αλλά πώς θα γίνει το πετρέλαιο, για να μην έχουμε άλλα πράγματα, μην έχουμε λαθρεμπόριο πετρέλαιο. Θα πρέπει να πάρει ένα κουπόνι όπως γίνεται στην Ιταλία. Ναι. Να πηγαίνει με το κουπόνι αυτό να βάζει πετρέλαιο στο τρακτέρ και μέσα από τη διαδικασία της καταγραφής της δουλειάς την οποία έκανε κάθε μέρα να μπορέσει να βάζει το καύσιμό του. Ωραία. Αυτά όλα είναι εφικτά. Για να πάμε και σε κάτι άλλο. Πες μας κάτι σε παρακαλώ, Υπουργέ. Με τη Σέγγεν
και με το μεταναστευτικό, τι γίνεται, ρε παιδιά. Εχθές πάλι είπανε απίθανα πράγματα. Μας πιέζουν και μας εκβιάζουν. Εδώ πάνε να τα σύνορα, λέει, προς τα πάνω. Και βγήκε η Αυστριακή και έκανε και παρατηρήσεις στον Υπουργό Άμυνας, το δικό μας. Έχουν, λέει, το ναυτικό και μπορούν να τα φυλάξουν τα σύνορα γιατί δεν το κάνουν. Τι να κάνει το ναυτικό. Για πες μας δύο κουβέντες. Τι καλά, αυτά τα οποία είναι απίστευτα, έτσι. Ναι, αλήθεια. Δεν μπορεί αξιωματικός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού τουλάχιστον, δεν ξέρω οι Αυστριακοί τι κάνουν στο παρελθόν. Ναι, ναι, σίγουρα το ναυτικό. Αλλά δεν πιστεύω ότι ούτε τώρα, γιατί δεν έχουν ναυτικό. Ούτε τώρα θα το έκανε ποτέ ένας Ευρωπαίος αξιωματικός. Δεν μπορούν να ρίξουν τορπίλες στο σκάφος. Παιδιά και Αιγίου στη μέση του Αιγίου. Αυτά δεν γίνονται. Φυσικά. Έτσι. Εδώ όμως υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε. Εμείς, αν θέλετε, παρότι οι ένοπλες δυνάμεις ουδέποτε επίσημα εμπλακήκαμε, όλες τις λύσεις που εδόθησαν τις δώσαμε όταν μας ζητήθηκε. Όπως φτιάξαμε τα hot spot στα νησιά, όπως δώσαμε κάποια στρατόπεδα τα οποία τα μετασχηματίσαμε, όπως, αν θέλετε, σητήσαμε πάνω από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και θα σας πω όμως ότι από αυτά όλα που δώσαμε σαν ένοπλες δυνάμεις, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Η Ελλάδα δεν έχει πάρει ένα ευρώ. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορεί να δίνονται 3 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία και να μην υπάρχει μηχανισμός διασταύρωσης αν αυτός ο οποίος πληρώνεται σαν μετανάστης για να κρατηθεί στην Τουρκία δεν έχει περάσει τη Λέσβο. Ποια είναι η πρότασή μας? Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθεί, όπως εγώ πήγα στην Ιορδανία και είδα το σύστημα που έχουν εκεί. Στην Ιορδανία έχουν το σύστημα αναγνώρισης με βιομετρικά στοιχεία στα σύνορα της Ιορδανίας, όποιος μπαίνει μέσα καταγράφεται. Και αυτή η καταγραφή δεν είναι κάτι το οποίο κρατάει η Ιορδανική κυβέρνηση. Υπάρχει σαν αρχείο στα Ηνωμένα Έθνη, στην ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Εάν αυτό το σύστημα μπει, που για αυτή είναι και η πρότασή μου, και το κουβεντιάσαμε και χθες και με τον κύριο Τόσκα, θα το κουβεντιάσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Εάν υπάρχει αυτό το σύστημα, θα ξέρεις. Εάν αυτός ο μετανάστης ο οποίος έρχεται στη Λέσβο έχει κάνει πρώτη φορά καταγραφή στην Ιορδανία ή ναι, κάπου αλλού, είναι χρεωμένος, παραδείγματος χάρη, από την Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων που δίνει τροφή στους μετανάστες και φέρεται με μία ταυτότητα ότι τρώει αυτή τη στιγμή σε ένα κάμπ, παραδείγματος χάρη, έξω από τη Συρία. Είναι καταγεγραμμένος στην Τουρκία και την ίδια στιγμή που η Ευρώπη πληρώνει στην Τουρκία για να έχουν κάμπ να μένουν, η Τουρκία τους εξάγει και λειτουργεί αθέλητος μοχλός πίεσης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τέτοιος μηχανισμός καταγραφής και δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα σύστημα, ναι, παρακολούθησης όλου αυτού του φαινομένου. Επειδή, τώρα όσον αφορά την Ευρώπη, η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει, ναι, καταρχήν ότι όταν μιλάνε όλοι για ευρωπαϊκά σύνορα. Ναι. Ποια είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα? Εάν υπήρχε ευρωπαϊκή άμυνα, θα έπρεπε την ώρα που το τουρκικό αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο ελληνικό χώρο, δηλαδή τον εναέριο ευρωπαϊκό χώρο, πάνω από το αγαθονίσει στα 500 πόδια το κεφάλι του κατοίκου, να αναχαιτίζεται από ευρωπαϊκά αεροπλάνα. Ναι. Δεν μπορεί από κάτω να είναι το ιταλικό, το γαλλικό, το γερμανικό πλοίο και να σφυρούν αδιάφορα, βλέποντας να παραβιάζονται τα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα ή ο ευρωπαϊκός ενέργειος χώρος. Μιλάνε για περισσότερη Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εάν θέλουν να πει περισσότερη Ευρώπη, ας πάμε να διαφυλάξουμε μαζί τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το να έρχεται και να κάνει βόλτα ένα βαπόρι της Frontex, το οποίο τι κάνει, παρακολουθεί αν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας. Δεν λέει τίποτα. Δεν επεμβαίνουν αυτοί στις διασώσεις? Επεμβαίνουν κάπου στις διασώσεις. Αλλά πνίγονται άνθρωποι. Αλλά κυρίως παρακολουθούν εσάς αν κάνετε καλά τη δουλειά σας. Και αυτό γίνεται. Πάνω, με τη Σέγγεν υπάρχει πιθανότητα να την καταργήσουν? Πώς τα είδατε με τον Τσίπρα και με τον Τόσκα, που έχετε, ας πούμε, άμεση ενημέρωση, ρε παιδί? Ακούστε να δείτε. Αν ξηρωθεί το πουλόβερ, είναι επικίνδυνο πράγμα, έτσι. Εγώ, όπως ξέρετε, τη Σέγγεν δεν την ψήφισα ποτέ. Άλλο τώρα, υπάρχει. Ακόμα και τότε, ναι, που την υπογράψαμε. Αυτή τη στιγμή όμως η συνθήκη Σέγγεν είναι μια συνθήκη που επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση πολιτών μέσα στον ευρύτερο χώρο. Τι θέλουν να κάνουν? Εάν πούν ότι καταργούμε τη Σέγγεν για την Ελλάδα, σαν απειλή, που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει, αυτό το διαραίουν απλώς σε κάποιες εφημερίδες. Τι θα γίνει? Έχουν την εντύπωση ότι θα μεταβληθεί η Ελλάδα σε αποθήκη ανθρώπων? Θα έρχονται εδώ οι μετανάστες προκειμένου να μείνουν στη Λέσβο ή στη Χιό? Οι μετανάστες δεν θέλουν να μείνουν εδώ. 1.000.000 περάσανε, 950.000 φύγανε για το εξωτερικό. Λοιπόν, οι μετανάστες
θέλουν, οι πρόσφυγες θέλουν να πάνε εκεί που υπάρχει δουλειά. Άμα σου στήσουν φράχτη, τι θα κάνεις. Εάν. Αν σου στήσουν φράχτη. Απάνω, στα βόρεια. Να βάλουν χερσαιοφράχτη λοιπόν στα βόρεια. Σημαίνει ότι θα θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια αποθήκη ανθρώπων. Αυτό προφανώς. Σημαίνει ότι de facto θα μας έχουν πετάξει έξω από τη Σέγγεν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο στείνουν δήθεν με την Τουρκία για τα ΚΑΜ με τα 3 δισεκατομμύρια που θα πρέπει να παραμένουν εκεί, αυτό που στείνουν όλο με τη Συρία, αυτό που στείνουν όλο με τις χώρες Μέσης Ανατολής, είναι ένα παραμύθι. Αλήθεια. Αυτό πραγματικά ήταν ο σκοπός τους το καλοκαίρι που πήγαν να μας πετάξει ο Σόιμπλε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας θα μας δώσει μια βοήθεια 50 δισεκατομμυρίων. Αυτός ήταν ο στόχος. Να κρεμάσουν την άλλη μέρα τον Τσίπρα και τον Καμένο, να μετατρέψουν τη χώρα σε μια αποθήκη ανθρώπων. Αυτό δεν το πετύχανε, διότι καταλαβαίνουν πια ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ξέρετε κάτι, η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος είναι αυτή που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Σε λίγη ώρα έρχεται εδώ πέρα ο Μωσέ Γιαλόν, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, με τον οποίο υπογράφει μια κοινή διακοίνωση σε συνέχεια στρατηγικής συμφωνίας. Η Ελλάδα στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή, με ορισμένες μετριοπαθείς χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία, τα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, είμαστε εμείς που κρατούμε αυτή τη στιγμή σταθερή μια πολύ μεγάλη περιοχή. Εάν η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει το γεωπολιτικό αυτό ρόλο στη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην ευρύτερη συμμαχία που είναι μαζί με τη Ρωσία κατά της τρομοκρατίας, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά για την Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν ορισμένοι οι οποίοι βγαίνουν και επιλούν. Όταν τους τα είπα πριν από 2 χρόνια, είπαν ότι ο Καμένος απειλεί ότι θα. Ο Υπουργός Άμυνας ότι απειλεί. Ότι θα στείλει τζιχαντιστές. Ότι θα τους στείλουν τζιχαντιστές. Εγώ δεν απειλήσα ότι θα στείλουν κανένα τζιχαντιστή. Αυτό που τους είπαμε από την αρχή είναι να βοηθήσουν την Ελλάδα να είναι σταθερή και δυνατή, να μπορεί να κάνει τα κοντρόλ στα σύνορά της, να μπορεί να έχει μια database για να μην γίνει αυτό που έγινε. Διότι αυτό που έγινε, έγινε διότι ακριβώς όταν τους ζητάγαμε μηχανήματα για να κάνουμε δακτυλοσκοπίε στα νησιά, την ώρα που οι αστυνομικοί κάνανε βάρδιες 24-24 και λιμενικοί το ίδιο, παίρναμε δακτυλικά αποτυπώματα με μελάνι. Ξέρετε πότε ήταν τα μηχανήματα, προχθές. Και μιλάμε για μηχανήματα 5.000 ευρώ. Yeah, αυτή τη στιγμή, αυτή η τεχνολογία δεν αρκεί πια. Τώρα πια μπορεί να πάρεις βιομετρικά στοιχεία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Όπως γίνεται, του ματιού. Όπως γίνεται στην Ιορδανία, όπως γίνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν κατάλαβα. Αυτά τα hot spot τα οποία μας λένε ότι δεν τα έτοιμα, είναι σε καλό δρόμο να γίνουν αυτό. Είναι έτοιμα. Έτοιμα, τότε αυτοί γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν και είναι έχουμε έτοιμα. Διορία και... Ακούστε κάτι. Να σας πω κάτι. Τα έφτιαξε να γίνει η ΜΟΜΑ αμέσως. Εμείς όταν παίρνουμε μια κατεύθυνση μπορούμε να τα κάνουμε άμεσα. Οι ένοπλες δυνάμεις τα κάνουν άμεσα. Το θέμα ποιο είναι. Ότι είναι αλήθεια ότι για να δουλέψουν αυτά τα χοσπότ όπως πρέπει, πρέπει να υπάρχουν και οι τεχνικές δυνατότητες, αλλά και η οικονομική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή ό,τι κάνουν τα κάνουν τα βάζουν στην τσέπη μας. Δεν μπορεί να δίνουν 3 δισεκατομμύρια στην Τουρκία για να κάνει κάμπ και η Ελλάδα να έχουν δώσει λέει 45 εκατομμύρια από τα οποία δίνει μάχη ο Μουζάλας. Μάχη δίνει ο άνθρωπος να μπορέσει να τραβήξει κάποια λεφτά για να πληρωθούν τα έξοδα τα οποία ήδη κάνουν. 45 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούτε για τους φούρνους που έχουν δώσει μόνο το ψωμί. Δεν μα ούτε αυτά δεν έχουμε πάρει. Και δεν έχουμε πάρει ούτε αυτά. 3 εκατομμύρια έχουμε δώσει μερίδες οι ένοπλες δυνάμεις και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Η ΜΟΜΑ έχει κάνει όλα τα στρατόπεδα και δεν έχουμε πάρει ούτε τα έξοδά μας. Εντάξει όμως, Υπουργέ μου, ο Τσίπρας προχθές στη Βουλή είχε πει ότι εμείς η ευαισθησία και αυτή είναι δική μας υπόθεση και δεν θέλουμε λεφτά. Δίνουμε την ψυχή μας. Αλλά να σας πω για κάτι. Να δούμε και μία άλλη παράμετρο. Γιατί είδα κάτι, θυμάστε κάποιους αγανακτισμένους στην ΚΟ πέρσι το καλοκαίρι. Βέβαια, που σε κυνηγάμε. Οι αγανακτισμένοι στην ΚΟ όμως, κάποιοι από αυτούς. Ή μάλλον οι ίδιοι έχουν βάλει 15 πολύπριζα μπροστά από το μαγαζί τους και φορτίζουν με 5 ευρώ του μετανάστη το τηλέφωνο. Τα ξέρετε αυτά. Εντάξει, τα ξέρουμε. Δεν ξέρω για την ΚΟ, αλλά σε πολλά μέρη γίνεται αυτή. Άφησε την ΚΟ. Η εκμετάλλευση λοιπόν, γίνεται αυτή. Όταν το πουλάνε το μπουκαλάκι των ενώ 3 ευρώ και έχουν περάσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι και έχουν πιει 2 μπουκαλάκια την ημέρα, μιλάμε για 6 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τώρα, κύριε αυτά Καμένο. Τα λέω για να δούμε ότι το θέμα το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα πολύπλοκο,
Είναι θέμα όμως το οποίο δεν αφορά την Ελλάδα μόνο σαν μια απομονωμένη χώρα, αλλά την Ελλάδα σαν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα και όλες αυτές οι ελπίδες. Άμα δεν κάνει τίποτα, να μην πληρωθεί, κύριε Καμπουράκη. Αυτό ναι, αλλά το θέμα είναι να σταματήσουν οι άνθρωποι να έρχονται. Αυτό, γιατί πνίγονται κιόλας τα παιδάκια, ας πούμε, και μαζεύονται εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Να κάνουμε δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα. Η λύση πάντως είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες να γυρίσουν οι άνθρωποι αυτοί στα σπίτια τους. Αυτή είναι η λύση. Κύριε Υπουργέ, για να αλλάξουμε θέμα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Απόψε είναι η πρώτη φορά που θα αναμετρηθεί ο Τσίπρας, εσείς δεν ξέρω ποιοι θα μιλήσουν, με το Μητσοτάκη ως νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς αυτή την αλλαγή, επειδή δεν τα έχουμε πει από τότε, πώς την είδατε? Κοιτάξτε κάτι. Είναι μια αλλαγή η οποία ξεκαθαρίζει τα πολιτικά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα με τις απόψεις του κ. Χατζηδάκη και του κ. Μητσοτάκη. Οι αντιπροεδρίες και στον κ. Χατζηδάκη και στον κ. Γεωργιάδη δείχνουν πλέον ότι νομιμοποιείται η ακροδεξιά που αποτελούσε τους υβριστές του Καραμαλή πλέον σαν βασική συνιστόσα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό προσωπικά εμένα σαν πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων με χαροποιεί, διότι απελευθερώνει δυνάμεις πλέον οι οποίες δεν μπορούν να συνεπάρξουν με τον κύριο Βορύτη και τον κύριο Γεωργιάδη. Να έρθουν προς εσάς που είσαστε ο γνήσιος εκφραστής του καραμαλισμού. Αυτό είναι τώρα αυτό που έχετε, πάνω στο οποίο έχετε επενδύσει, λένε μερικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, διότι πράγματι ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι, θα περιμένουμε το συνέδριο βέβαια να γίνει, να ακουστούν και στο συνέδριο αυτά όλα, βλέπουν να φεύγει ο Αβραμόπουλος από την πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει ο Γεωργιάδης, ας πούμε. Αυτό είναι μια διαφορά ποιοτική, μια διαφορά πολιτική. Θα σας θυμίσω ότι παραμείνουν στα εθνικά θέματα. Ποια ήταν η θέση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη? Ήταν αυτός που πάλεψε πρώτος για το σχέδιο Ανάν. Ενώ το σχέδιο Ανάν, αυτοί που εκφράζαμε τότε την πατριωτική πολιτική, είτε από τη μεριά την αριστερή είτε από τη μεριά τη δεξιά, είχαμε αρνηθεί το σχέδιο Ανάν. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης ψήφισε το Συμφώνο Συμβίωσης κατά της Εκκλησίας, της απόφασης ιεραρχίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, στο όνομα της Μακεδονίας. Κάτι τώρα που είπε Σύμφωνο Συμβίωσης, εσύ που δεν το ψήφισες, τι κατάλαβες? Συνεχίζεις να κυβερνάς. Ωραία, και τι έγινε, η δημοκρατία αυτό δεν λέει? Τι του το καταλογίζεις κι αυτό? Το καταλογίζουν σε σχέση με την. Το ψήφισε. Ακούστε κάτι. Και οι βουλευτές δικοί μου το ψήφισαν. Αυτό που σας λέω είναι ότι μεταφέρεται η Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά. Δηλαδή στο θέμα της Μακεδονίας. Ο κύριος Μητσοτάκης τι θα κάνει? Θα αρνήσει το παλιό ότι θα το ξεχάσουμε τη Μακεδονία σε λίγα χρόνια? Αυτό ήταν, ήταν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ήταν του Κωνσταντίνου. Μα οι προσωπικές απόψεις του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη μας ενδιαφέρουν τώρα. Αυτό ναι. Η προσωπική αρχή θα απαντήσει από αυτό. Δηλαδή αυτά όλα είναι θέματα τα οποία θα έρθουν και ιδίως τα εθνικά θέματα στα οποία πρέπει να πάρει θέση. Οι θέσεις που έχει πάρει μέχρι τώρα ως βουλευτής είναι ναι στο σχέδιο Ανάν, είναι ναι να βρούμε σύνθετο όνομα για τη Μακεδονία. Θα δούμε σε άλλα θέματα τα οποία είναι εθνικά θέματα με την Τουρκία υπέρ ποιας πολιτικής είναι. Και εδώ πέρα θα ξεχωρίσει η Ρατοστάρη. Λοιπόν, ναι, η εκλογή Μητσοτάκη πράγματι ξεκαθαρίζει τα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία μετατρέπεται σε ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα, το οποίο λέει ναι στις απολύσεις. Το απόγευμα, εγώ περιμένω να ακούσω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ασφαλιστικό. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Τι θα πούν το βράδυ? Κύριε Υπουργέ, επειδή γράφηκε για γιατί αυτό. Εδώ πέρα ότι ψηφίσαμε το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο το καλοκαίρι, σημαίνει ότι το αποδεχθεί. Γιατί το ψηφίσαμε το καλοκαίρι και τώρα το αρνούνται? Δηλαδή να μας πούνε από τη διαγραμμάτιση που έκανε η κυβέρνηση τι θέλουν. Θέλουν να βάλουμε μαχαίρι και να κόψουμε τις κύριες συντάξεις? Θέλουν να βάλουν χέρι στους μισθούς? Τι θέλουν να κάνουν? Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εκλογικός νόμος θα αλλάξει, επειδή γράφτηκε και αυτό? Το κουβεντιάσατε καθόλου, το έχετε κουβεντιάσει με τον κύριο Τσίπρα? Είναι κάτι το οποίο θα το κουβεντιάσουμε, νομίζω, και είναι ενδιαφέρουσες οι απόψεις όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι υπάρχουν στο τραπέζι πολλά θέματα με την απλή αναλογική, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Εμείς δεν βιαζόμαστε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσω και τον ελληνικό λαό, επειδή ακούγονται διάφορα και έτσι μετά την εκλογή του κ. Μητσοτάκη, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση 4 μηνών και η κυβέρνηση 4 χρόνια. Μετά το 19, που θα γίνουν εκλογές, θα δούμε τι θέλει ο ελληνικός λαός. Μήπως όμως έχετε κανένα πρόβλημα τώρα με το αγροτικό και υπάρχουν βουλευτές που δεν θα το ψηφίσουν? Όσο και να ψάχνουν αποστάτες, οι αποστάτες όσοι είναι να ξαγοραστούν, εξαγοραστήκανε. Το ταμείο έκλεισε.
Εντάξει, το να διαφωνήσει κανείς και να μην ψηφίσει νομοσχέδιο δεν πρέπει να έχει το στίγμα του αποστάτη. Άλλο αυτό και άλλο να εκλέγεσαι από τον ελληνικό λαό με συγκεκριμένη εντολή λέγοντας προεκλογικά ότι θα στηρίξει μια κυβερνητική πολιτική και την άλλη μέρα την κοπανάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και ελπίδα θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι όλα θα πάνε καλά. Μακάρι. Θα παλέψουμε μαζί και το 2016 μια καινούρια χρονιά που υπάρχει ελπίδα και θα αρχίσει και η ανάπτυξη. Γιατί όλα αυτά του ασφαλιστικού, που περικοπώ και τα λοιπά, τα συζητάμε τώρα που υπάρχει ύφεση. Εάν πάρει μπροστά η οικονομία, αν ξεκινήσει να δουλεύει το σύστημα, τότε όλα θα πάνε καλύτερα και θα υπάρχουν λεφτά και για συντάξεις, θα υπάρχουν λεφτά και για την ασφάλιση, θα υπάρχουν λεφτά και για την κοινωνική πολιτική. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, διάλειμμα.